Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, πάντως κοίταξε, το άσχημο θα είναι δύο μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη. Έτσι, το ζόρι δηλαδή εννοώ. Ζόρι, το δύσκολο. Θα κάνει σαραντάρι. Εδώ στην Αθήνα εννοείς. Ναι. Κοίτα, αν λίγο συννεφιά την Πέμπτη, που θα είναι και η πιο ζεστή μέρα, βγάλει λίγη περισσότερη συννεφιά από αυτή που περιμένω και είναι ο δυτικός λίγο πιο, δεν θα είναι 40, θα είναι 39. Εντάξει. Ναι, το ίδιο. Νομίζω δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά απλά για τις εντυπώσεις θα έλεγα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πιάσει 40 και η Αθήνα την Πέμπτη. Αλλά και πάλι σου λέω ότι επειδή πιστεύω ότι θα έχει και λίγη συννεφιά, αν είναι κάτι παραπάνω. Θα σπάσει λίγο. Και ιδίως την ώρα που πιάνει τη μέγιστη, μπορεί και να μην το πιάσει το 40 και να είναι στους 38. Θα έχει αύρα και παραθαλάσσιες περιοχές, σαφώς θα είναι καλύτερα. Αφήστε όλα τα υπόλοιπα και πηγαίνετε στις παραλίες. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Μάλιστα. Οπωσδήποτε θα είναι καλύτερα. Το κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα καμίνι, μπορώ να πω. Πάντως σήμερα. Κοίταξε τώρα. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δολοφόνου. Δεν έχει κανένα σύννεφο πάνω μας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό όλο το καλοκαίρι. Πραγματικά. Και δεν σας λέω για βροχές σήμερα καθόλου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η πρώτη και η τελευταία ίσως μέρα του καλοκαιριού που δεν σας λέω για βροχές. Ναι, θα μας πάει δηλαδή, βλέπεις, θα έχει. Η Βόρεια Ελλάδα θα έχει μπόρες, ναι. Και επίσης η θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Αρχίζει δηλαδή να ανεβαίνει σε σχέση με τις Παρασκευής και το Σαββατοκύριακο. Τρίτη, από. Να το. Είδες που έβγαλε ένα μπλεδάκι. Ναι. Από το βλέπουμε μπόρες στα βορειοανατολικά. Και την Τετάρτη πιθανότατα. Για το γούρι πλέον είναι, για το μάτι η βροχή. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, η άνεμη, εντάξει, δεν θα είναι μέχρι εξεμποφόρ, όχι, δεν έχει τίποτα. Και όσον αφορά τη θερμοκρασία, για την Τρίτη, 35 περίπου βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά την Τετάρτη είναι αυτό που σας έλεγα, από 38 με 39 και τοπικά 40, στα ανατολικά επιρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Περοπόννησο, στις γνωστές περιοχές, δηλαδή που μπορεί να πιάσει, δηλαδή για τη Λάρισα δεν το συζητάω. Καλά, και ο Κάμπος εκεί, το γνωστό. Όσον αφορά την Πέμπτη, είναι, αυτό που λέω είναι πάλι στις ίδιες περιοχές, 38 με 39 και τοπικά 40. Πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια και στη συνέχεια από την Παρασκευή, συστηματάκι που θα περάσει από τα βόρεια και θα δώσει κάποιες βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ρίξει λίγο τη θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια και το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα. Προγνώσεις, Χριστίνα, και δεν ξέρω πόσο ασφαλές ή πόσο εφικτό είναι αυτό, αλλά θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα όπως την περασμένη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα με το χαλάζι. Θα πάμε σε λίγο στις αίρες, γιατί εκεί έχουν τεράστιες ζημιές. Το λέω από την χάθηκαν ολόκληρες παραγωγές. Μετά από την. Όταν έχει. Συνήθως όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη και στη συνέχεια περνάει ένα σύστημα και βγάζει καταιγίδες, αυτές οι καταιγίδες τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό να έχουν ξανά χαλάζια κτλ. Είναι όμως περιορισμένη αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά πάλι για τις αίρες μιλάω. Δηλαδή, okay. Όπου βγάλει την Παρασκευή, η Βόρεια Ελλάδα δεν μπορεί να μην ξαναβγάλει εκεί πάλι. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή.